Σε ψυχιατρική κλινική για να κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις βρίσκεται ο ράπερ Λαμανιφ μετά τον εντοπισμό του στην περιοχή της ανάληψης, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και την κατάθεση που έδωσε το πρωί στις αρχές. Ο γνωστός ράπερ είχε εξαφανιστεί για 5 ημέρες, έπειτα από βίντεο που ανέβασε στο διαδίκτυο, όπου έλεγε πως σκέφτεται να δώσει τέλος στη ζωή του, εξαιτίας ενός ροζ βίντεο με προσωπικές του στιγμές που είχε διαρρεύσει. Η γιαγιά του ήταν αυτή που είχε δηλώσει την εξαφάνιση του, ενώ είχε εκδοθεί και Silver Alert για τον εντοπισμό του. Μόλις εντοπίστηκε, μάλιστα, ο Λαμανιφ κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το που βρισκόταν στο διάστημα που αναζητούνταν, αλλά και για τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Αμέσως μετά την κατάθεσή του οδηγήθηκε συνοδεία αστυνομικών σε ψυχιατρική κλινική, όπου και θα παραμείνει για τις επόμενες ημέρες. Οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να συλλέξουν πολλές πληροφορίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αλφα ο 24χρονος ράπερ θα παραμείνει κάποιες ημέρες στην ψυχιατρική κλινική προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις και αν χρειαστεί θα μείνει στην κλινική για περαιτέρω νοσηλεία. Όση ώρα έμενε στα γραφεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, παρά την πολύωρη κατάθεση του, οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να συλλέξουν πολλές πληροφορίες, καθώς ο 24χρονος επικαλούνταν άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ότι είναι συγκεχημένα τα πράγματα στο μυαλό του, δεν θυμόταν αρκετά πράγματα και έτσι κρίθηκε αναγκαίο να πάει στην ψυχιατρική κλινική και στη συνέχεια να δώσει ολοκληρωμένη κατάθεση. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα ερευνήσουν και τις καταγγελίες περί εκβιασμού που έχει κάνει. Οι καταγγελίες και τα κυκλώματα, παράλληλα, όπως είπε η Αγγελική Νικολούλη, η οποία βοήθησε να βρεθεί ο 24χρονος, όλα έγιναν μετά τις 2 το πρωί που η εκπομπή της Φως στο Τούνελ ήταν στο αέρα. Πληροφορηθήκαμε ότι κρυβόταν κάπου γιατί δεχόταν σοβαρές απειλές για τη ζωή του. Βέβαια οι αρχές το γνώριζαν ήδη αυτό από την έρευνά τους και τον εντόπισαν στον συγκεκριμένο χώρο, είπε η ΚΑΠΑ. Νικολούλη, εμείς μάθαμε ότι μεταφερόταν εκείνη την ώρα σε κάποιο νοσοκομείο. Βρήκαμε έναν φίλο του που βρισκόταν καθοδόν για την κλινική για να βεβαιωθεί ότι πρόκειται για το μέχρι χθες αγνοούμενο νέο. Κλείνοντας βεβαιωθήκαμε και εμείς ότι είναι ο Λαύρος και ενημερώσαμε αμέσως την οικογένεια του στη Γερμανία, στα Ιωάννινα και τη Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα ακολουθήθηκε αυτή η πορεία που είδαμε τόνισε, βέβαια οι καταγγελίες που δεχτήκαμε ήταν ιδιαίτερα σοβαρές γιατί μιλούσαν για τα κυκλώματα που δρούν στον χώρο του εκεί το χειμώνα, που του είχαν κλείσει ένα ραντεβού ότι έλα εδώ στο safe σου, δηλαδή πάρα πολλά που πιστεύω ότι οι αρχές πρέπει να ερευνήσουν για να μην υπάρξουν θύματα. Όχι μόνο σε αυτόν τον χώρο και γενικά στο διαδίκτυο, γιατί είδαμε ότι προηγήθηκε στο ροζ βίντεο. Μιλήσαμε με κάποια κοπέλα που συστήθηκε ως αφέντρα, υπάρχει αυτό και τελευταία παίρνει διαστάσεις, μας συστήθηκε και μας είπε κάποιες άλλες πληροφορίες σχετικές κατέληξε.